Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον ενεργειακό επιθεωρητή, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, ο οποίος θα μας ξεκαθαρίσει το νέο puzzle σε σχέση με τις νέες χρεώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος που μας περιμένουν από τη νέα χρονιά, από τις αρχές του 2025. Καλώς ορίσατε, κύριε Χριστοδουλίδη, ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, να είστε καλά. Η ενέργεια είναι ένα μεγάλο βάρος οικονομικό στον μηνιαίο προϋπολογισμό των οικοκυριών και αναρωτιέμαι πολλές φορές, αυτό αναρωτιούνται και οι απλοί πολίτες, γιατί ένα κοινωνικό αγαθό, από εκεί θα ξεκινήσω, έπρεπε να είναι χρηματιστηριακό είδος, κύριε Χριστοδουλίδη. Λοιπόν, για να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Παρακαλώ. Καταρχήν, η χώρα μας μπήκε στο χρηματιστήριο στα πέτρινα χρόνια των μνημονίων. Ήταν προαπαιτούμενο, αν θυμάστε, το 2014, 2015, πότε ήταν κάπου εκεί, να μπει η ενέργειά μας στο χρηματιστήριο ενέργειας, όπως είχαν μπει και άλλες χώρες. Δηλαδή, δεν είναι ότι το κάνανε μόνο για μας. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι οι υπόλοιπες χώρες περνάνε την ενέργειά τους μόνο ένα 20-30% από το χρηματιστήριο και το υπόλοιπο 80-70% γίνεται μέσω προθεσμιακών συμβολέων με σταθερές κλειδωμένες τιμές για 2, 3 ή και 5 χρόνια. Οπότε εκεί οι πάροχοι και οι παραγωγοί κεντζάρουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας και πετυχαίνουν και ανταγωνιστικότερες και φτηνότερες τιμές. Πράγμα το οποίο δεν κάνει η Ελλάδα. Άρα, ξεκινάμε από το βασικό. Πρέπει να αποσυντεθεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ενέργειάς μας που εκτίθεται στο χρηματιστήριο και αυτό να γίνει με συμβόλαια προθεσμιακά. Κύριε Χριστοδουλίδη, ναι. Άρα εγώ θα ρωτήσω, γιατί πάμε πάλι ανάποδα σε αυτό το θέμα? Ενώ γιατί ανάποδα είναι αντικοινωνικό το μέτρο, αφού μπορούμε να έχουμε ένα 70-80% με σταθερή τιμολόγηση για 2-3 χρόνια. Ξέρετε τι γίνεται. Δυστυχώς στην ενεργειακή Κολομβία των Βαλκανίων, έτσι λέω, ναι, δεν λειτουργεί τίποτα με τον ορθό τρόπο. Αυτό το χρηματιστήριο ενέργειας που έχουμε ουσιαστικά είναι ένα μαγαζάκι που μαζεύονται 5-10 εταιρείες, συνονούνται μεταξύ τους και δίνουν τις τιμές αυτές που είδατε τόσο καιρό. Το πράσινο τιμολόγιο να κινείται γύρω στα 15 λεπτά. Δηλαδή, ουσιαστικά οι πάροχοι έχουν θέσει ένα ανώτερο πλαφόν, ένα ανώτατο πλαφόν, γύρω στα 15 λεπτά. Αυτό τώρα δεν γίνεται σε σοβαρές χώρες. Αυτά γίνονται σε χώρες της Λατινικής Αμερικής. Άρα, λοιπόν, όταν έχεις ένα χρηματιστήριο που δεν λειτουργεί με διαφάνεια, δεν είναι ανεπτυγμένη η ενεργειακή αγορά όπως είναι στην κεντρική Ευρώπη, που εκεί υπάρχουν ενδοχώροι και εξωχώροι επενδυτές, παραγωγή κτλ. Και λειτουργεί το κομμάτι αυτό συντεταγμένα, χωρίς εναρμονισμένες πρακτικές κλπ. Άρα το θέμα μας είναι ότι ακόμα και αυτό το χρηματιστήριο που θεσμοθετήσαμε, οργανώσαμε και λειτουργήσαμε, δεν λειτουργεί με τους κανόνες ανταγωνισμού και διαφάνειας όπως λειτουργούν στα υπόλοιπα χρηματιστήρια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το ένα μεγάλο πρόβλημα. Με σαφήνεια μου απαντήσατε και κατανοήσαμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πάμε τώρα στα νεότερα. Εδώ μας είχε τα αυτιά μας είχε φάει ο Υπουργός να πάμε όλοι στο πράσινο τιμολόγιο γιατί συμφέρει και έτσι έκαναν η πλειοψηφία των οικοκυριών πριν από μερικούς μήνες. Τώρα ακούσαμε τον ίδιο Υπουργό να λέει ότι εγώ από την 1η-1η το καταργώ και πάω σε κάποια άλλη μορφή τιμολόγια και το νυχτερινό ρεύμα θα παίζει σε άλλες ώρες. Τι γίνεται λοιπόν με το πράσινο τιμολόγιο? Γιατί και ο ίδιος ο Υπουργός ξεγελάστηκε ή ήθελε τελικά να εξυπηρετήσει κάποια συμφέροντα άλλων με αυτό? Λοιπόν, εγώ δεν θα απαντήσω καταφατικά την ερώτηση σε αυτό που υπενήσεστε. Ναι. Εγώ απλά θα σας πω τα δεδομένα και από εκεί και πέρα οι φίλοι οι ακροατές μας, σωστά. Θα κρίνουν. Σωστά. Λοιπόν, καταρχήν το πράσινο τιμολόγιο, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ήταν εφεύρημα του κυρίου του Σκυλακάκη προσωπικά του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Αυτό το πατρονάριζε μέχρι και την τελευταία στιγμή ότι θα ήταν το καλύτερο και το πιο ανταγωνιστικό τιμολόγιο που θα υπήρχαν σε σχέση με τα υπόλοιπα χρωματιστά τιμολόγια. Αυτό τελικά φάνηκε ότι από το πράσινο τιμολόγιο
δημιουργήθηκαν τεράστια ουρανοκατέβατα κέρδη. Σας λέω μόνο ένα νούμερο από υπολογισμούς που έχω κάνει το καλοκαίρι, από τον Ιούνιο μέχρι και τέλος Αυγούστου, οι πάροχοι στη χώρα μας κέρδισαν γύρω στα 340 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, καταλαβαίνετε για τι ποσά συζητάμε, έτσι. Λοιπόν, το λέω αυτό, προσέξτε, το λέω αυτό για να καταλάβετε ότι οι στρεβλώσεις του μηχανισμού τιμολόγησης του ρεύματος, που ουσιαστικά ενσωματωνόταν στο πράσινο τιμολόγιο με τις γνωστές ρήτρες αναπροσαρμογής και τους υπόλοιπες μεταβλητές, δημιουργήσανε πραγματικά υπερκέρδη στους παραγωγούς. Άρα λοιπόν, να το πράσινο τιμολόγιο, το οποίο τελικά το Υπουργείο φρόντισε να κάνει πλούσιους στους παρόχους και φτωχούς στους καταναλωτές. Μάλιστα. Σαφέστατα. Ναι, βεβαίως, και μας απαντήσατε. Έχουμε βγάλει τα συμπεράσματα. Τώρα, από το νέο έτος, τι μας περιμένει? Άλλα χρώματα, άλλα τιμολόγια, άλλες ώρες σε σχέση με τον χειμερινό? Ξεκαθαρίστε μας λίγο την εικόνα. Λοιπόν, καταρχήν, βάσει του τελευταίου νόμου που θεσμοθετήθηκαν τα χρωματικά τιμολόγια το 2023 και με τη βάση της υπουργικής απόφασης, ενώ της σχετικής υπουργικής απόφασης, προβλεπόταν ότι το πράσινο τιμολόγιο θα έπρεπε υποχρεωτικά να το διαθέτουν οι πάροχοι στην αγορά μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2024. Αυτό έλεγε ο νόμος. Από εκεί και πέρα άφηνε ανοιχτό παράθυρο όσοι πάροχοι θέλουν και επιθυμούν να διαθέτουν ένα πράσινο τιμολόγιο στην αγορά μέσα στο 2025, θα μπορούσαν να το κάνουν χωρίς κανένα πρόβλημα. Ουσιαστικά καταργείται η υποχρεωτικότητα των παρόχων να διαθέτουν πράσινα τιμολόγια. Αυτό έγινε στην επιλογή του παρόχου. Αν το 25 θα υπάρχει πράσινο ή άλλο πράσινο, συγγνώμη, συγκεκριμένο τιμολόγιο. Τιμολόγιο. Mm-hmm. Ναι. Εδώ τώρα τίθεται το εξής θέμα. Ότι, okay, εγώ μπήκα στο πράσινο τιμολόγιο αφού με παρότρινε και η επίσημη κυβέρνηση ότι το πράσινο είναι το συμφερότερο για τον καταναλωτή, που τελικά αποδείχθηκε με νούμερα ότι δεν είναι το συμφερότερο. Από τον Μάιο ήδη είχε φανεί ότι θα ήταν το ακριβότερο και το λιγότερο ανταγωνιστικό το πράσινο τιμολόγιο. Μένει να δούμε όταν θα λήξει ο πάροχος τη σύμβαση με το πράσινο τιμολόγιο 31 Δεκεμβρίου και δεν θα συνεχίσει να το διαθέτει, πού θα πάει ο καταναλωτής. Θα πρέπει να επιλέξει το Δεκέμβριο ποιο μήνα, ποιο χρωματιστό τιμολόγιο θα έχει από τον καινούριο χρόνο, ή αν θα γίνει αυτόματα η μετακίνηση χωρίς ο ίδιος να επιλέξει σε κάποιο άλλο χρωματιστό τιμολόγιο, σε ένα μπλε σταθερό ή σε ένα κίτρινο κειμενόμενο. Αυτό ακόμα δεν το έχει αποσαφηνίσει ο Υπουργός Ενέργειας. Είπε ότι εντός των ημερών θα το λύσει το θέμα. Εάν θα γίνει αυτόματα, ή εγώ πιστεύω ότι δεν θα γίνει αυτόματα, αλλά θα υποχρεώσει τις εταιρείες να ενημερώσουν ένα μήνα πριν τους πελάτες τους ότι ή συνεχίζουν το πράσινο τιμολόγιο ή διακόπτεται 31 Δεκεμβρίου και θα τους προσφέρουν κάποιους εναλλακτικούς τύπους τιμολογίων. Αυτό πιστεύω ότι θα γίνει. Mm-hmm. Όσον αφορά τα ακούγεται ότι θα υπάρχει ένα πορτοκαλί και ότι οι ώρες του νυχτερινού ρεύματος ήταν διαφορετικές. Τι θα ισχύσει? Ναι, λοιπόν, είναι δύο θέματα που δεν σχετίζονται ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, το πορτοκαλί τιμολόγιο είναι ένα δυναμικό τιμολόγιο το οποίο ουσιαστικά τιμολογεί την κιλοβατόρα κατά τη διάρκεια της ημέρας, ώρα-ώρα, μέσα στο 24ωρο. Μάλιστα. Αυτό για να ενεργοποιηθεί αυτό το πακέτο τιμολογίου θα πρέπει να έχουν εγκατασταθεί έξυπνοι μετρητές. Στην Ελλάδα σήμερα έχουν εγκατασταθεί γύρω στους 600.000 έξυπνοι μετρητές, αλλά όχι σε οικιακούς καταναλωτές, κυρίως σε επαγγελματικούς σε επαγγελματίες καταναλωτές, εμπορικούς ενώ και βιομηχανικούς. Το 2025 ο ΔΔΕ είπε ότι θα έχει ολοκληρώσει μία αντικατάσταση γύρω στα 500.000 με 600.000 σημαντικούς μετρητές με έξυπνους, δηλαδή τέλος του 2025 θα έχουμε περίπου 1 εκατομμύριο, ας το πούμε,
και ένα 100 έξυπνους μετρητές, οπότε εκεί θεωρώ το 25 θα ενεργοποιηθεί το περιβόητο πορτοκαλί τιμολόγιο, το οποίο θεωρώ ότι είναι το πιο δίκαιο, το πιο ακριβές, διότι σου τιμολογεί την κιλοβατόρα με βάση το ενεργειακό προφίλ που θέλεις να έχεις. Μπορείς και παρακολουθείς ο ίδιος τις καταναλώσεις σου, τα κοστολόγια. Ουσιαστικά υπάρχει μια επικοινωνία αφίδρομη μεταξύ καταναλωτή και παρόχου, όπου ανά πάσα στιγμή γνωρίζεις ενεργειακά δεδομένα σου που δεν τα ήξερες μέχρι τώρα με τους αναλογικούς μετρητές. Και με τον έξυπνο μετρητή, παύλα, πορτοκαλί τιμολόγιο, μπορείς ουσιαστικά να διαχειριστείς τα θέματα ενέργειας στο σπίτι σου στη βάση της εξοικονόμησης. Διότι από μία μέρα πριν θα σου έρχεται ένα μήνυμα στο κινητό ή σε μια εφαρμογή του κινητού σου το ωριαίο τιμολόγιο της επόμενης μέρας. Άρα λοιπόν εσύ θα ξέρεις από την προηγούμενη ότι αυτές τις ώρες δεν πρέπει να κάνω κατανάλωση, γιατί θα είναι πολύ ακριβή η τιμή της κιλοβατόρας, ενώ κάποιες άλλες ώρες θα είναι πολύ φθηνή. Και όντως έτσι θα γίνει. Δηλαδή θα δείτε ότι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3-4 το μεσημέρι οι τιμές μπορεί να φτάνουν και 3 και 4 λεπτά και όχι 15 και 20. Το βράδυ στις 9, 10, 11 να φτάνουν και τα 30 και τα 40 λεπτά. Καταλάβατε, έτσι. Απόλυτα. Ναι. Λοιπόν, οπότε αυτό θα εξυπηρετήσει σημαντικά τον καταναλωτή, γιατί θα μπορεί να διαχειριστεί και το κόστος ενέργειας ανάλογα με το πορτοφόλι του. Αυτό που ακούγεται κάτι ως νυχτερινό ή δεν έχει σχέση? Όχι, δεν έχει σχέση. Το νυχτερινό καταργείται από 1η-1η του 2025 και από αυτού ενεργοποιείται μία άλλη ζώνη χαμηλής χρέωσης, η πρωινό μεσημεριανή, θα έλεγα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, αλλά αυτό το μέτρο ουσιαστικά απευθύνεται σε καταναλωτές που ήδη έχουν εγκατεστημένο διπλό μετρητή, δηλαδή που έχουν νυχτερινό. Σωστά. Αν δεν έχεις διπλό μετρητή, δεν μπορεί τεχνικά και πρακτικά να γίνει εφαρμογή αυτού του μέτρου. Βεβαίως είναι κατανοητά αυτά που μας λέτε. Η τιμολόγηση θα είναι η ίδια με το πορτοκαλί τιμολόγιο και με το νυχτερινό, ή θα είναι ακόμα περισσότερο φθηνότερο το πορτοκαλί? Το πορτοκαλί, επειδή θα γίνεται τιμολόγηση ώρα-ώρα μέσα στο 24ωρο, θα έχει σε real time, σε πραγματικό χρόνο, ακριβώς το κόστος σε όλο το 24ωρο. Ενώ με το ζωνικό που λένε ότι. Το νυχτερινό δεν το λένε πια νυχτερινό. Ναι, διζωνικό. Το διζωνικό. Απλά μόνο κάποιες ώρες της ημέρας θα έχει φθηνό ρεύμα. 4-5 ώρες, 6. Ενώ με το πορτοκαλί τιμολόγιο θα μπορείς, ας πούμε, όλο το 24ωρο να βλέπεις ποιες ώρες είναι πολύ χαμηλή ή πολύ πολύ χαμηλή ή υψηλή ή πολύ πολύ υψηλή. Αυτό δεν γίνεται. Σε κάποιες ώρες λοιπόν το πορτοκαλί θα είναι ακόμα πιο φθηνό και από το διζωνικό. Έχω κάνει μία άσκηση με νούμερα, επειδή ξέρω με ρωτάνε δημοσιογράφοι και τα λοιπά. Να ξέρετε ότι αν εφαρμοστεί το πορτοκαλί τιμολόγιο για ένα τυπικό νοικοκυριό, η εξοικονόμηση ενέργειας και η εξοικονόμηση χρημάτων μπορεί να φτάνει μέχρι το 60%. Δηλαδή εκεί που θα πλήρωσε 100 ευρώ το μήνα σε ένα λογαριασμό πράσινου ή μπλε τιμολογίου, με το πορτοκαλί θα πληρώσεις 40 ευρώ αντί για 100. Πολύ σημαντική είναι αυτή η εξέλιξη, γιατί η έκπτωση είναι μεγάλη, η εξοικονόμηση μεγάλη. Ξέρετε τι φοβάμαι, κύριε Χριστοδουλίδη, μην βρουν άλλο θεύμα. Και εγώ αυτό φοβάμαι που θα πείτε τώρα. Οι εταιρείες και μου ανεβάσουν τα πάγια. Τώρα έχω πάγια και εγώ έχω τιμολόγιο μπλε και μου βάζει 9-9,5 ευρώ ένα πάγιο, ανεξαρτήτως πόσες κιλοβατόρες θα καίω το μήνα. Εγώ δεν βάζω το κέντρο μου στη φωτιά, γιατί τα έχουμε δει όλα σε αυτή τη χώρα. Ναι. Δηλαδή, τι εννοώ, τα έχουμε δει. Ξεκινάνε στα διάφορα προγράμματα εξοικονομώ και βλέπεις ξαφνικά την επόμενη μέρα ο ενεργειακός, ο εξοπλισμός και τα οικοδομικά υλικά εκτοξεύονται στα ύψη, διότι σου λέει, αφού είναι επιδοτούμενα τα προγράμματα, κάτι να τιμήσουμε προς τα πάνω τις τιμές. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πάντα υπάρχει μια παρενέργεια σε κάτι το οποίο σε πρώτη φάση φαίνεται καλό, θετικό, ωφέλιμο. Υπάρχουν οι επιτίδιοι οι οποίοι
είτε λέγεται πάροχος, είτε λέγεται επιχειρηματίας, είτε δεν ξέρω εγώ τι λέγεται, εκμεταλλεύονται αυτές τις περιπτώσεις προκειμένου να μην χάσουν από τα κέρδη τους, αλλά να τα αυξήσουν ακόμα περαιτέρω. Ισχύει αυτό που λέτε, αλλά δεν μπορώ να σας πω. Αναμένουμε, βέβαια, αναμένουμε. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπατε, εκλαϊκευμένα τα κατανοήσαμε. Θέλω να σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνέντευξη που μας παραχωρήσετε και θα σας παρακαλέσω το επόμενο χρονικό διάστημα και πρώτη έλευση του χειμώνα να έχουμε άλλη μία κουβέντα, μία συζήτηση για να μας εξηγήσετε. Θα κάνουμε μία συζήτηση για να πούμε ποιο είναι το πιο φτηνό κόστος μέσω θέρμανσης. Αυτό. Αυτό θα το κάνουμε την επόμενη φορά ή με τη διάθεσή σας όποτε θέλετε. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε κύριε Στοδουλίδη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Χαίρετε.